Προσπάθεια αυτή με τον Χατζηλιώτα. Χατζηλιώτας πάει κατά μέτωπο. Χατζηλιώτας σέντρα σουτ είναι κεφαλιά κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν για τον Κισαμικό στο τρίτο λεπτό. Πρώτα για τον Πασιαλή. Πασιαλής κατά μέτωπο πάει. Όχι, τελικά δώσει πού στον Μποτονάκη. Σουτάρει αυτό. 19ο λεπτό εκτελείται. Χαμηλά προς τα πίσω. Αυτογκολ. Ένα απίστευτο αυτογκολ από τον Μακρύδη. Από το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε από τον Χατζηλιώτα από τα δεξιά. Μακρύδης, ο οποίος πραγματικά έκανε, αν ήταν σουτ θα το ζήλευε και επιθετικός. Ήταν όμως απόκρουση η οποία κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τσαλκιτζίδη και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στο 19ο λεπτό ο Κισαμικός παίρνει κεφάλι στο σκορ. Ιούσεφ εκτελεί, βρίσκει σε ένα κεφάλι και έχουμε το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Ελευσίνας. 38ο λεπτό, Ρούσεφ το εκτελεί με πολλά φάλτσα, Λαζαρίδης μπλοκάρει εύκολα. Αέρα, επαναφέρω Στεφανίδης, 3-1 παραμένει. Δεν υπάρχει offside, Κουπρόγλου στην περιοχή από το πλάι. Κουπρόγλου πλασάρει με τα πόδια. Ο Τσαλκιτζίδης, τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Κισαμικού. Στο 39ο λεπτό. Το στήθος αυτός για τον Πασχαλή. Την πάλι μέσα στην περιοχή. Πασχαλή σουτάρει, Τσαλκιτζίδης. Από μάκρυ των αμυντικών. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Κισαμικό στο 43. Έλα να φτωχώσουμε. Μποτονάκη στο 1-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόντρες. Μποτονάκης, ωραία πάσα, ωραίο το 1-2, είναι offside. Έχει σηκώσει πολύ ώρα. Θέλουμε να δείξουμε ότι η ομάδα δεν αξίζει σε αυτή τη θέση τη βαθμολογική που βρίσκεται. Είμαι ικανοποιημένος πάρα πολύ από την προσπάθεια των παιδιών. Πρώτα απ' όλα είμαι ικανοποιημένος από την νίκη. Είναι σημαντικό για μένα ότι όντως η ομάδα του Πανελευσινιακού δεν μπόρεσε να μας δημιουργήσει κάποια σοβαρή κατάσταση για να απειλήσει την αιστεία μας. Από εκεί και πέρα μπορεί να βάλαμε ένα τυχερό γκολ, αλλά δημιουργήσαμε καταστάσεις να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο άλλο τέρμα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Ήρθαμε να παίξουμε, αλλά δεν παίξαμε. Ήρθαμε να προασπίσουμε την πρώτη θέση, να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε και τη διαφορά μας, αλλά στην ουσία δεν ήρθαμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια κακή μέρα για την ομάδα μου και η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν δικαιούμαστε σήμερα κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή για εμάς, που τους φερσές της Ελευσίνας, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Εννοώντας ότι την Κυριακή παίζουμε ίσως το πιο κομβικό παιχνίδι της ιστορίας μας τα τελευταία 10 χρόνια. Σίγουρα δεν κάναμε καλή εμφάνιση. Σίγουρα ιτηθήκαμε από μια ομάδα που σήμερα ήταν ένα κλικ σε πάθος, δύναμη και τακτικά από εμάς. Και είναι σίγουρο ότι χάσαμε και από μια κακή στιγμή από μας, μια άτυχη στιγμή για μας. Δύσκολο παιχνίδι για μας. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δουλέψαμε πάνω σε κάποια κομμάτια που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να ανταποκριθούμε σωστά. Βγάλαμε το πάθος που έπρεπε να βγάλουμε, το πάθος που πρέπει να βγάζουμε σε κάθε παιχνίδι. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα και κανέναν.